είναι της οικογένειας Πλακούτσι και... Κόντρε! Είναι τρομερό! Κόντρε! Είναι πάρα πολύ ωραίο! Τρομερές κόντρες σήμερα ανάμεσα σε φοιτητές Πολυτεχνείου και Πανεπιστήμιου. Ο Χρήστος, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Αντώνης και ο Παναγιώτης. Και ο Βαγγέλης, η Στέλλα, η Λίτσα, η Ιωάννα και ο Άγγελος. Μαζί σας, όπως πάντα, ο Βλάσης Μπονάτος. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Νόμιζα ότι ο πίνακας είναι πανάκριβος ηλεκτρονικός και χειροκροτάει. Αλλά δεν χειροκροτάει, χειροκροτήστε το πίνακα. Όλα τα κάνει εκτός από το να χειροκροτάει. Παρακαλώ. Σήμερα έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Παίζουν φοιτητές. Ομάδες φοιτητών. Η μία ομάδα από το Πολυτεχνείο και η άλλη ομάδα από το Πανεπιστήμιο. Σε λίγο θα μας εξηγήσετε σε ποιες σχολές είσαστε, έτσι. Δεν είσαστε όλοι στις ίδιες. Όχι. Ούτε εσείς. Όλοι. Ναι. Σε μία σχολή, όλοι. Καταπληκτικό. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την πρώτη ομάδα, την ομάδα του Πολυτεχνείου τώρα! Αρχηγός, ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Καλώς ορίσατε. Σε ποια σχολή πηγαίνετε? Μηχανολόγοι. Μηχανολόγοι. Όλοι. Ναι. Όλοι μηχανολόγοι. Καταπληκτικό. Γνώρισε μας λοιπόν την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Λες. Δίπλα στο Γιάννη ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Δίπλα του Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Και Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Λες. Παναγιώτης, ψηφιακή εκεί. Ναι. Σίγουρο. Γερός, δυνατός. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τώρα την ομάδα Πανεπιστημίου. Τώρα! Αρχηγός της ομάδος, ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, καλώς ήρθατε. Ποια σχολή πηγαίνεις? Ιατρική. Ιατρική. Γνώρισε μας την υπόλοιπη ομάδα. Η Στέλλα στο χημικό. Στο χημικό. Η Λίτσα στο χημικό. Η Ιωάννα φιλοσοφική. Και ο Άκη. Αλλά η Ιωάννα φιλοσοφική. Έλα. Και ο Άγγελος στο φυσικό. Και ο Άγγελος στο φυσικό. Εσύ δηλαδή, άμα τελειώσει, θα γίνει φιλόσοφο. Αφιλόλογο. Φιλόσοφο, πώ γίνεσαι? Άμα πας από άλλη σχολή, αλλά γενικά τη φιλοσοφία. Πρέπει να σπουδάσει ιδιαίτερα έχουμε... στο Καστοριάδη. Στο Καστοριάδη, ναι. Υπάρχει ειδική σχολή. Ειδική σχολή φιλοσοφία? Ναι. Ε? Το FIPPC. Πώ? Φιλοσοφία, παιδαγωγία και ψυχολογία. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρεσαι? Εγώ όχι, δεν ενδιαφέρομαι προσωπικά. Έχουμε γνωρίσει λοιπόν και τη δεύτερη ομάδα, την ομάδα του Πανεπιστημίου. Και πάμε να παίξουμε την πρώτη ερώτηση και να δούμε ποια από τι δύο ομάδε θα παίξει πρώτη τώρα! Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ τα χαρτιά μας. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Πες ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας. Ο Βαγγέλης. Εδώ. Το νέφος. Το νέφος. Μάλιστα. Το νέφος. Νέφος. Σωστός. Πες. Στέλλα. Το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό. Πολύ ωραία. Το κυκλοφοριακό. Να το. Η Λίτσα. Η ρήπανση του περιβάλλοντος. Η ρήπανση του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Η ρήπανση του περιβάλλοντος. Χ. Ιωάννα. Η έλλειψη πράσινου. Η έλλειψη πράσινου. Μάλιστα. Η έλλειψη πράσινου. Δεύτερο και στο τρίτο, Χ, είστε έτοιμοι να απαντήσετε στην ίδια ερώτηση. Άγγελος. Ο υπερπληθυσμός. Υπερπληθυσμός. Μάλιστα. Υπερπληθυσμός. Νάτος. Σωστός ο Άγγελος. Λέγε, Βαγγέλη. Πες μας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρίτος. Το νερό. Αποφασίζει και απαντάει ο Χρήστος. Το νερό. Το νερό. Εάν λοιπόν... Ποιο? Έλλειψη νερού. Έλλειψη νερού. Εάν λοιπόν η έλλειψη νερού είναι η σωστή απάντηση στον πίνακα, παίρνουμε τους 90 πόντους. Εάν όχι, τους παίρνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, η ομάδα του Πανεπιστημίου. Ψάχνουμε λοιπόν για έλλειψη νερού. Χι, κερδίζει το Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο, ένα μηδέν. Το 5. Πολεοδομία και το νούμερο 4. Τα σκουπίδια. Κανείς δεν το είπε, γιατί? Είπαμε ρήπανση περιβάλλοντος. Ρήπανση περιβάλλοντος είναι άλλο. Όλα. Τα σκουπίδια. Και τα σκουπίδια και το νέφος είναι ρήπανση. Αυτό το νέφος το είπαμε, αφού είναι μόνο εδώ. Ναι, αυτό θα σου πω, εντάξει. Μιλάμε τώρα, τι θέλουμε. Μιλάμε, τι θέλουμε. Άλλο η ρήπανση και άλλο τα σκουπίδια. Η ρήπανση του περιβάλλοντος είναι και τα σκουπίδια, αλλά δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Είναι όλα μαζί. Εν πάση περιπτώσει, παίζουμε τη δεύτερη ερώτηση τώρα. Ο
Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Πες ένα μέσο αντισύλληψης. Happy. 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 Happy end. Όχι. Όχι. Happy σκέτο. Ψάχνουμε λοιπόν για happy αντισύλληψης. Happy, σωστός. Περίμενε, πού πας. Πού πας. Και λαϊδίστε, ωραία μου πουλάκια, και λαϊδίστε. Γιάννης. Προφυλακτικό. 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 Νάτος. Μ' άρεσε που ο ένας απάντησε αντρικά και η άλλη απάντησε γυναικεία, το χάπι. Ο άλλος προφυλακτικό. Λέγε, Νίκο. Το σπιράλ. Το σπιράλ. Μάλιστα, φτιάξω το μικρόφωνο λίγο εκεί. Το σπιράλ. Πώς θα έτσι. Το σπιράλ. Το έχεις κάνει σπιράλ το μικρόφωνο, το ξυλώσετε τώρα. Το σπιράλ. Νάτος. Σωστός. Ο ήχος όμως που ακούσατε και ακούσαμε αυτή τη στιγμή όλοι μαζί σημαίνει ότι έχουμε ένα δώρο κοινού που δεν είναι σπιράλ. Που είναι... Από την Cosmolingua, ξένες γλώσσες στο βίντεο. Μαθαίνετε άνετα, εύκολα και γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ένα δώρο για το κοινό μας. Αντώνης. Να τραβηχτεί. Τι? Να τραβηχτεί. Δεν ξέρω άλλο. Το τράβηγμα. Πολύ καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Για να δούμε, υπάρχει στο πίλεκα το τράβηγμα. Χι, δεν υπάρχει. Πώς το κάνεις να τραβηχτεί. Καταπληκτικό. Φοβερό μέσο αντισύλληψης. Κι όμως είναι το καλύτερο. Να τραβηχτεί. Λοιπόν. Απραγία. Απραγία. Τι είναι απραγία. Τίποτα. Τι απραγία. Να μην κάνει τίποτα. Αντισύλληψη. Ωραία, απραγία. Αποχή. Δηλαδή, τίποτα. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Εντάξει. Απραγία. Δεύτερο και στο τρίτο χείστε έτοιμο να απαντήσετε στην ίδια ερώτηση. Χρήστος. Ιστήρωση. Ιστήρωση. Μάλιστα, ιστήρωση. Ιστήρωση. Τρίτο χ. Έτοιμος ο Άγγελος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Έλα, Ιωάννα. Διάφραγμα. Διάφραγμα. Τι διάφραγμα. Τι λέω, η Λίτσα. Το να υπολογίζει τις γόνιμες μέρες. Το να υπολογίζει τις γόνιμες μέρες. Η Στέλλα. Διάφραγμα. Διάφραγμα. Τι είναι το διάφραγμα, δεν το ξέρω. Υπάρχει. Τι. Τεχνολογία. Α, διάφραγμα. Λοιπόν, αποφασίζει και απαντάει ο Βαγγέλης. Υπολογισμός γόνιμης μέρας. Υπολογισμός της γόνιμης μέρας. Της γόνιμης μέρας. Μάλιστα. Υπολογίζουμε τις γόνιμες μέρες, λοιπόν. Για να δούμε. Ποιοι κερδίσανε το Πολυτεχνείο. Κερδίζει το Πολυτεχνείο. Για να δούμε το νούμερο 4 στον πίνακα. Διάφραγμα. Να το. Να το το διάφραγμα. Μας την έκανε. Τι είναι το διάφραγμα, ρε παιδιά, για πέστε μου. Είναι ανάλογο με το σπιράλ. Α, είναι κάτι ανάλογο με το σπιράλ. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Γιατί ούτε και το ξέρω. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο μέσο αντισύλληψης. Θα το συζητήσουμε τώρα. Καταπληκτικό. Το καλύτερο. Ο αυνανισμός. Δεν υπάρχει στον πίνακα. Λοιπόν, για να δούμε πώς είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. 92 πόντους έχει το Πολυτεχνείο, 90 πόντους έχει το Πανεπιστήμιο και παίζουμε την επόμενη ερώτηση τώρα. Το διάφραγμα. Διάφραγμα. Λοιπόν, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Ονόμασε ένα μεγάλο ποταμό της Ευρώπης. Νίκος. Δούναβης. Δούναβης. Μάλιστα, Δούναβης. Δούναβης, τέσσερα. Σωστός. Καμερά ως. Αντώνη. Θα τραβηχτείς. Έλα. Έλα. Δεν το θυμάμαι. Στο Παρίσι. Αυτός πέρα το Παρίσι. Έλα, γαμό. Δεν θυμάται. Χ. Παναγιώτης. Αχελός. 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 Δεύτερο χ. Στο τρίτο χ είστε έτοιμοι να απαντήσεις στην ίδια ερώτηση. Χρήστος. Τάμεσης. Τάμεσης. Μάλιστα, Τάμεσης. Τάμεσης, σωστός. Γιάννης. Σικουάνας. Σικουάνας. Σικουάνα. Μάλιστα, Σικουάνας. Σικουάνας. Σωστός, Νίκος. Τίβερης. Τίβερης. Μάλιστα, Τίβερης. Τρίτο χ. Έτοιμο το Πανεπιστήμιο. Άντζελο, μυστεριόζο. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρει. Ιωάννα. Εύρος. Εύρος. Ξέρω. Εύρος. Αυτό. Η Λίτσα. Δεν ξέρει. Η Στέλλα. Ποινιός. Ποινιός. Αποφασίζει και πατάει ο Βαγγέλης. Ρήνος. Ρήνος. Μάλιστα. Ρήνος. Ψάχνουμε για Ρήνο. Νάτος. Έσκησε ο αρχηγός. Το σκορ. 162 πόντους έχει το Πανεπιστήμιο, 92 πόντους έχει το Πολυτεχνείο. Παρακαλώ μην κουνηθεί κανείς από τις θέσεις του. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί για να παίξουμε μαζί με το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο τα διπλά λεφτά. Σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί. Αρθείτε να παίξετε σε αυτό το καταπληκτικό τηλεπαιχνίδι που λέγεται Κόντρες. Γράψτε μας λοιπόν στη διεύθυνση. Ταχυδρομική θηρίδα 3331, Αθήνα 1210. Παίζουμε τα διπλά λεφτά. Διπλασιάζονται οι σωστές απαντήσεις στον πίνακα. Όποια από τις δύο ομάδες φτάσει ή ξεπεράσει και προκάνει να ξεπεράσει τους 300 πόντους, ανακηρύσσεται νικήτρια ομάδα του παιχνιδιού, περνάει στη φάση με τα πολλά λεφτά και διεκδικεί το μεγάλο δώρο που θα δούμε σε λίγο ποιο είναι. Παίζουμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση στα διπλά λεφτά. Πότε. Τώρα! Ωραία. Ιωάννα, της φιλοσοφικής. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 4 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Πες μια περίπτωση στην οποία μια γυναίκα φοράει γάντια. Ο Αντώνης. Όταν δίνεται για να πάει σε κάποια δεξίωση κάτι επίσημο. Όταν δίνεται για να πάει σε μια δεξίωση κάτι επίσημο. Μάλιστα. Στη δεξίωση. Επίσημη δεξίωση. Πολύ ωραίο. Δεν είναι όμως η δημοφιλέστερη απάντηση στον πίνακα, γι' αυτό ρωτάμε και την Ιωάννα. Όταν πλένε τα πιάτα. Όταν πλένε τα πιάτα, μάλιστα. Δουλειές σπιτιού, σωστό. Στη θέση σου. Στο γάμο. Στο γάμο. Στο γάμο. Πάει με γάντια. Ωραία. Στο γάμο. Νάτος. Σωστός. Βαγγέλης. Όταν κρυώνει. Όταν κρυώνει. Κρύο. Σωστός. Έσκησε. Το σκορ. 334 πόντους έχει η οικογένεια, η ομάδα του Πανεπιστημίου. 92 πόντους παρέμεινε η ομάδα του Πολυτεχνείου. Το Πανεπιστήμιο νίκησε. Αλλά και το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο παίρνουν από μία δωροπιταγή που είναι... Από τα καταστήματα Palladium. Συνδυασμένες λύσεις για μόδα στο σπίτι. Palladium. Μοναδικές συνθέσεις για λευκά είδη, υφάσματα και διακοσμητικά. Palladium. Συνθέσεις φαντασίας για ξεχωριστό στυλ στο σαλόνι, στην τραπεζαρία, στο μπάνιο, στο υπνοδωμάτιο, στην κουζίνα. Στα Palladium σας περιμένουν τα μεγαλύτερα ονόματα του σπιτιού. Carat, Elicon, Martex, Sanderson, Tsuki, Asa Liberty. Καταστήματα Palladium για ένα όμορφο γοητευτικό σπίτι. Και μην ξεχνάτε κάθε μήνα τη Special Palladium προσφορές έκπληξη. Palladium, Βουκουρεστίου, Ερμού, Ευαγγελιστρίας, Χαλάνδρη, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα. Palladium. Χαιρετάμε λοιπόν τη χαμένη ομάδα, την ομάδα του Πολυτεχνείου. Πολύ στεναχωρήθηκα που χάσατε. Άρα δεν πειράζει. Η ζωή συνεχίζεται. 92.000 όμως η δωρεπιταγή αυτή καλή είναι. Αναμνηστική. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Και καλές σπουδές, καλό δίπλωμα, καλό πτυχίο και καλή δουλειά. Πάμε λοιπόν τώρα στην νικήτρια ομάδα για να σας πούμε το εξής. Οι 334.000 αυτή η δωρεπιταγή που είχε πάρει δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το μεγάλο δώρο που θα διεκδικήσετε σε λίγο στα πολλά λεφτά. Αυτό το έχετε πάρει, είναι κερδισμένο, το άλλο θα δούμε αν θα το πάρετε. Παρακαλώ, μην κουνηθεί κανείς από τη θέση του. Σε λίγα δευτερόλεπτα είμαστε μαζί για να παίξουμε τα πολλά λεφτά. Σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί. Πολλά λεφτά! Χρωστάμε. Πώς? Ποιοι θα παίξουνε? Εγώ και η Στέλλα. Εσύ και η Στέλλα. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις. Έχετε 15 και 20 δευτερόλεπτα αντίστοιχα για να απαντήσετε. Πού πας? Όχι, πού να πας να φύγεις. Θα φύγεις, πώς θα παίξεις άμα φύγεις. Καλά. Και εάν εσύ ως φτάσετε τους 200 πόντους, προκάνετε και πιάσετε τους 200 πόντους, θα κερδίσετε το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού που είναι... Μία δωρεπιταγή 1.000.000 δραχμών από την SBS Ελλάς. Σήμερα τα μαχαιροπύρουνα έχουν ένα όνομα. SBS. Χαρείτε στο τραπέζι σας την πολυτέλεια και την ποιότητα SBS. Τα προϊόντα SBS υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων.
Τώρα και νέα επιλεγμένη σειρά υψηλού επίπεδου SBS Collection. Ομορφιά και ποιότητα που συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αποκλειστικής αντιπροσωπείας SBS Ελλάς ΑΕ. Τα μαχαιροπύρουνα SBS θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μια προσφορά του Mega Channel από την SBS Ελλάς. Βαγγέλη και Στέλλα, καλή επιτυχία. Ε, αλλά ταλεντάρα. Θα σου κάνω 5 ερωτήσεις, έχεις 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να απαντήσεις και εάν είσαι έτοιμος πάμε. Πάμε. Ευθεία θα κοιτάς, δεν κοιτάς από εδώ, ξέρεις. Πες κάτι που σου συνέβη ενώ προσπαθούσες να φιλήσεις κάποιον και σε έκανε να νιώσεις αμηχανία. Είχε ξερό στόμα. Τι χρώμα έχει η κουζίνα σου? Καφέ. Ένα μέρος του σώματος κάτω από τα γόνατα. Τα πόδια, τα απέλματα. Κάτι που σου συμβαίνει όταν φοβάσαι. Τρέμω. Κάτι που να το κάνεις πρέπει να σκύψεις. Κάτι που για να το κάνεις πρέπει να σκύψεις. Να πιάσω από κάτω ένα πράγμα, το πάτωμα. Ωραία. Μάλιστα. Όχι, κάτω το μικρόφωνο, μην το δίνεις. Έλα πιο κοντά να σε παίρνει εκεί ο φαγός. Πες κάτι που σου συνέβη ενώ προσπαθούσες να φιλήσεις κάποιον και σε έκανε να νιώσεις αμηχανία. Είπες. Ξερό στόμα. Η έρευνα έδειξε. Μηδέν. Τι χρώμα έχει η κουζίνα σου? Είπες. Καφέ. Η έρευνα έδειξε 12. Καλό, καλό. Ένα μέρος του σώματος κάτω από τα γόνατα. Είπες. Πέλματα. Η έρευνα έδειξε 13. Κάτι που σου συμβαίνει όταν φοβάσαι. Είπες. Τρέμω. Η έρευνα έδειξε 49. Μπράβο. Καταπληκτικός. Κάτι που για να το κάνεις πρέπει να σκύψεις. Είπες. Να πιάσω κάτι. Η έρευνα έδειξε 16, 90. Καλό. Καλό. Να σβήσει ο πίνακας παρακαλώ. Να έρθει η μικρή. Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου έλα. Έλα λοιπόν. Καλό. Καλό. Πάρ' το μικρόφωνο. Θα σου κάνω τις ίδιες ακριβώς 5 ερωτήσεις. Έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να απαντήσεις. Εάν δώσεις μία ίδια απάντηση θα ακούσεις αυτό τον ήχο. Τρομερός ήχος. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πεις κάτι άλλο. Τώρα να δούμε παρακαλώ στον πίνακα τις προηγούμενες απαντήσεις. Είσαι έτοιμη? Ναι. Πες κάτι που σου συνέβη ενώ προσπαθούσες να φιλήσεις κάποιον και σε έκανε να νιώσεις αμηχανία. Χτύπησα στα δόντια του. Τι χρώμα έχει η κουζίνα σου? Άσπρο. Ένα μέρος του σώματος κάτω από τα γόνατα. Γάμπα. Κάτι που σου συμβαίνει όταν φοβάσαι? Τρέμω. Άλλο. Κλαίω. Κάτι που για να το κάνεις πρέπει να σκύψεις. Να πιάσω κάτι από το πάτο. Άλλο. Έλα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πες κάτι που σου συνέβη ενώ προσπαθούσες να φιλήσεις κάποιον και σε έκανε να νιώσεις αμηχανία. Είπες. Δόντια. Χτύπημα στα δόντια. Η έρευνα έδειξε. Μηδέν. Η δημοφιλέστερη απάντηση που δεν την είπε κανείς είναι η δυσοσμία και η κακοσμία του στόματος. Λοιπόν, τι χρώμα έχει η κουζίνα σου, είπες. Άσπρο, η έρευνα έδειξε. 54! Τα νεύρα μου, τι ήταν αυτό. Πω, πω, Παναγία μου. Λοιπόν, η δημοφιλέστερη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι άσπρο. Ένα μέρος του σώματος κάτω από τα γόνατα, είπες. Γάμπα, η έρευνα έδειξε. 31. Δεν παρακαλώ, παιδιά. Η δημοφιλέστερη απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι η γάμπα. Κάτι που σου συμβαίνει όταν φοβάσαι. Είπες. Κλαίω. Η έρευνα έδειξε. Δεν. Η δημοφιλέστερη απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι τρέμω. Και κάτι που για να το κάνεις πρέπει να σκύψεις, δεν είπες τίποτα. Δεν πρόλαβες, δεν πρόκανες, είχε τελειώσει ο χρόνος. Δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. 100. Η δημοφιλέστερη απάντηση είναι, μάλιστα, η δημοφιλέστερη απάντηση στην τελευταία ερώτηση είναι να σκύψω για να δώσω τα κορδόνια μου. Αν φοράει παντοφλέ. Καλά, θα σου έλεγα τώρα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Ελά το λιγοδυναδό, δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Έχουν πάρει 334.000. Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, σημειώσατε χ. Ισοπαλία ήρθανε και το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. Φοιτητές του Πανεπιστημίου, φοιτητές του Πολυτεχνείου, αρρώστε λίγο. Ο ένας τραβήχθηκε και έχασε.
Σας φιλώ με αγάπη Τσίκης. Κόντρες, bye!